Στόχος ελληνικής κυβέρνησης είναι να πιστοποιηθεί από το Eurogroup η πρόοδος της διαπραγματεύσης, δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γαβρίλης Ακελαρίδης στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Πρόσθεσε ότι η Αθήνα δεν συναρτά την υποχρέωσή της να καταβάλει τα χρήματα προς το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο αύριο ημέρα Τρίτη με τις εξελίξεις στο σημερινό Eurogroup, γιατί κάτι τέτοιο θα είχε τη μορφή τελεσιγράφου και θα μπορούσε να εκλειφθεί ως εκβιασμός και ότι η κυβέρνηση δεν το θέτει με τέτοιο τόπο, ενώ για το δημοψήφισμα είπε ότι η κυβέρνηση δεν φοβάται. Η κυβέρνηση έχει την ευθύνη να καλύπτει τις χρηματοδοτικές απαιτήσεις, τις χρηματοδοτικές μάλλον υποχρεώσεις της προς το εξωτερικό, αλλά και προς το εσωτερικό όταν αυτές αφορούν τις γνωστές δαπάνες, είτε για μισθούς, είτε για συντάξεις, είτε από μια σειρά από δαπάνες οι οποίες είναι απαραίτητες για την εύρυθμη λειτουργία του δημοσίου. Δεν το βάζουμε σε συνάρτηση με την εξέλιξη του σημερινού Eurogroup, γιατί κάτι τέτοιο θα είχε ενδεχομένως τη μορφή τελεσιγράφου και θα μπορούσε να εκλειφθεί και ως εκβιασμός. Η ελληνική κυβέρνηση δεν το θέτει με τέτοιο τρόπο. Ο Γαβρίλης Ακελαρίδης είπε ακόμη πως η κυβέρνηση καταβάλει προσπάθεια για αμοιβαία επωφελή συμφωνία στο πλαίσιο των κόκκινων γραμμών που να σέβεται τη λαϊκή εντολή. Διευκρίνησε παράλληλα ότι η κυβέρνηση δεν εξετάζει σχέδιο Β, ενώ πρόσθεσε πως σήμερα δεν τελειώνει τίποτα και ότι υπάρχει ακόμη δρόμος που πρέπει να διανυθεί ώστε να υπάρξει τελική συμφωνία. Η συμφωνία, μάλλον, θα πρέπει να κινείται. Και αυτό ακριβώς κάνει η ελληνική κυβέρνηση και γι' αυτό δεν έχει κλείσει η συμφωνία από τις αρχές του Φλεβάρι, όταν έγινε το πρώτο ουσιαστικό Eurogroup στο οποίο συμμετείχε αυτή η κυβέρνηση. Θα πρέπει να κινείται μέσα στο πλαίσιο των κόκκινων γραμμών που έχει θέσει αυτή η λαϊκή εντολή. Από εκεί και πέρα έχουμε γίνει σαφείς ότι η ελληνική κυβέρνηση σε καμία περίπτωση δεν φοβάται τη λαϊκή ετοιμιγορία, τη λαϊκή βούληση. Αντιθέτως, πιστεύει ότι η λαϊκή βούληση είναι σύμμαχός της σε αυτή τη δύσκολη διαδικασία. Αναφορικά με τα προβλήματα της ρευστότητας, είπε ότι είναι αντικειμενικά και δεν προσπαθεί να τα κρύψει η κυβέρνηση, ενώ τόνισε ότι δεν εξετάζεται τρόπος για να εκβιάσει, αλλά ότι προσπαθεί να έχει μια συμφωνία με τέτοιο χαρακτήρα που θα σέβεται τη δημοκρατία στην Ευρώπη. Τα ζητήματα της ρευστότητας, τα οποία δεν τα έχουμε κρύψει και τα οποία είναι εν γνώση και των θεσμών και των εταίρων, είναι γεγονός ότι είναι αντικειμενικά. Δεν προσπαθούμε να τα κρύψουμε κάτω από το χαλάκι.